Κυρία Γκοπίδη, θα μου επιτρέψετε να συστηθώ. Νέλι Μπέλα, η μηνέα ιδιοκτήτρια της διπλανής βίλας. Σε ξέρω, σε ξέρω. Μα τι πάθατε? Τίποτα, εγώ το ξέρω. Ήρθα να συζητήσουμε. Βέβαια. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Δηλαδή, όχι και τόσα πολλά. Πρόκειται περί... Μα κυρία Γκοπίδη, δεν με προσέχετε καθόλου. Πώς δεν σε προσέχω? Κάνω και τίποτα άλλο. Δηλαδή, θέλω να πω πως δεν με ακούτε. Είμαι όλος αυτιά. Μάλλον, όλος μάτια. Τι μάτια, τι αυτιά. Όλα δικά μου είναι. Τότε ανοίξτε τα αυτιά σας και ακούστε με. Βλέπετε, επειδή έχω την ιδιοτροπία να κάνω μπάνιο τη νύχτα στην πισίνα μου με το κοστούμι της Εύας, θα ήθελα να μου δώσετε την άδεια να ψηλώσω το μεσότυχο, ώστε να μην φαίνομαι από τους αδιάκριτους γειτονές μου. Δυστυχώς, δεν θα μπορείς να σας ευχαριστήσω. Γιατί, κυρία Γκοπίδη? Γιατί δεν αξίζει τον κόπο να ξοδέψετε τόσα λεφτά δίχως λόγο. Μα, αφού σας εξήγησε το λόγο. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε, δεν φαινόσαστε και τόσο καλά. Μονάχα όταν σκαρφαλώσει κανείς στο μεσότυχο και εκείνο με δυσκολία. Και πώς το ξέρετε εσείς αυτό? Το φαντάζομαι. Γιατί σας είδα που με παρακολουθούσατε όταν έκανα γυμνή το μπάνιο μου. Κυρία Γκοπίδη, μου φαίνεται ότι είστε ένας ειδονοβλεψίας. Όχι και μπανιστηριζής εξ επαγγέλματος. Μια φορά μοναχά σε είδα και εκείνο τόσο λίγο. Αγενούφρη μου, προστάτη μου, δεν αντέχω άλλο πια. Λοιπόν? Βαγγελίστρα μου, τι μάτια είναι τούτα? Τι αποφασίσατε? Θα μπορούσε να συζητήσουμε το πράγμα, αλλά όχι εδώ πέρα. Όπου και όπως θέλετε. Εντάξει, λίγο να θα λάβετε ειδήσεις μου. Όπου και όπως θέλετε. Ήταν η πλούσια κυρία στην ταινία «Η Καφετζού» και η κυρία Φλόρα, σύζυγος του Παπαγιανόπουλου, στην ταινία «Για ποιον χτυπάει η κουδούνα». Συνήθως, της έδιναν ρόλους της αριστοκράτησας σύζυγου, καθώς το παρουσιαστικό της παρέπεμπε στις γυναίκες της υψηλής κοινωνίας. Γι' αυτό χαρακτηρίστηκε ως η αρχοντογυναίκα του ελληνικού κινηματογράφου. Μιλάμε για την Μπεάτα Ευδοκία Ασημακοπούλου, η οποία έπαιξε σε 40 ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Γεννήθηκε το 1932 στην Αθήνα και σπούδασε υποκριτική στη σχολή του Τάκη Μουζενίδη με καθηγητές την Ελένη Χαλκούση, το Γιάννη Φλερή, την Ελένη Τσουκαλά και άλλους. Ήταν συμμαθήτρια με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και την Κατερίνα Γόγου. Έκανε την πρώτη επαγγελματική εμφάνισή της στο θέατρο το 1955 στη γαλλική μουσική κομμωδία «Δημόσιο σκάνδαλο» πλάι στον δάσκαλό της Τάκη Μουζενίδη κατά τη διάρκεια περιοδίας στην Κωνσταντινούπολη. Στην συνέχεια, στο θέατρο συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα της εποχής, όπως η Μαρίκα Κρεβατά, Κώστας Χατζηχρήστος, Κούλης Στολίγκας, Μίμης Φωτόπουλος, Σοφία Βέμπο, Βαγγέλης Τραϊφόρος, Νίκος Σταυρίδης, Σμαρούλα Γιούλη, Κάκια Αναλυτή, Κώστας Ριγόπουλος, Αλέκος Αλεξανδράκης, Νόνικα Γαλινέα και άλλοι. Σε ηλικία 23 ετών έκανε και το κινηματογραφικό της ντεμπούτο με ένα μικρό ρόλο στην ταινία «Καταδικασμένη και από το παιδί της» το 1955. Την επόμενη χρονιά έπαιξε στο θέατρο Ακροπόλ, όπου πρωταγωνιστούσε η Ρένα Βλαχοπούλου. Τότε γνωρίστηκε με το μεγάλο σκηνοθέτη και ποιητή Ορέστη Λάσκο, ο οποίος την ερωτεύτηκε. Έβαλε όμως τον Βασίλη Αυλονίτη να τη ζητήσει να συναντηθούν, να μιλήσουν για μια καινούργια ταινία που ετοίμαζε. Ήταν η ομιλούσα εκδοχή της ταινίας του 1931 «Δάφνης και Χλόη» και ο Λάσκος της πρότεινε να υποδηθεί τη Λικένιο, την ερωτική γυναίκα της ταινίας. Στην αρχή η Μπεάτα δίστασε, καθώς η ταινία θα είχε κάποιες γυμνές σκηνές, αλλά τελικά δέχτηκε. Ωστόσο, αυτή η ταινία δεν γυρίστηκε ποτέ, αλλά η γνωριμία της με το Λάσκο κατέληξε σε γάμο και έδωσε μεγάλη όθηση στην καριέρα της. Η Μπεάτα έπαιξε σε 23 από τις 35 ταινίες του Λάσκου, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1960 και απέκτησαν έναν γιο. Ήταν ψηλή και εντυπωσιακή γυναίκα που ξεχώριζε για την επιβλητική και ευγενική της παρουσία.
Αυτός ήταν και ο λόγος που από μικρή έπαιζε ρόλους μεγάλων γυναικών. Αν και δεν είχε πατήσει τα 30, υποδίθηκε τη μητέρα ενός πλουσιόπαιδου στην παράσταση Στουρνάρα 288 και το 1968 υποδίθηκε τη μητριά της Νόρας Βαλσάμι στην ταινία «Για ποιον χτυπάει κουδούνα». Η Μπεάτα, μόλις διάβασε το σενάριο, δέχτηκε να συμμετάσχει υπό τον όρο να μην παίξει την μητέρα της Βαλσάμι, αφού συνέχεια της έδιναν ρόλους μεγαλύτερων γυναικών. Όπως είπαμε, συμμετείχε σε περίπου 40 ταινίες. Ανάμεσά τους, η Καφετζού, 1956, ο Λεφτάς, 1958, Στουρνάρα 288, 1959, Φτωχαδάκια και Λεφτάδες, 1961, Λαφίνα, 1962, Τρίτη και 13, 1963, Ο Εαυτούλης μου, 1964, Άλλος για το Εκατομμύριο, 1964, Κόσμος και Κοσμάκης, 1964, Ο Εμποράκος, 1967, Για ποιον χτυπάει κουδούνα, 1968, Παύλος Μελάς, 1974, Αγάπη μου Ουάουα, 1974, Ελεύθερη κατάδυση, 1995. Επίσης, έλαβε μέρος στις τηλεοπτικές σειρές «Δύο ορφανές», «Εκείνες και εγώ» και «Διλήμματα». Με τον Ορέστη Λάσκο έζησαν μαζί έως το θάνατό του το 1992. Την δεκαετία του 80 διατηρούσε κατάστημα ρούχων στην οδό Φωκίωνος Νέγρη και τα τελευταία χρόνια της ζωής της είχε ένα κατάστημα με αξεσουάρ. Το θεατρικό έργο «Κουαρτέτο πίσω από την αυλαία» του Ρόναλντ Χάρουντ το 2005 στο θέατρο Πρόβα ήταν η τελευταία παράσταση που πήρε μέρος. Η Μπεάτα πέθανε στις 20 Απριλίου του 2009 σε ηλικία 77 ετών μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Στην ταινία «Η Καφετζού» το 1956 αναγράφεται ως Μπέμπαση Μακοπούλου. Μπορεί λάθος εκ παραδρομής, ίσως όμως τότε να χρησιμοποιούσε αυτό το όνομα και μετά να το έκανε Μπεάτα. Ήθελα να συζητήσουμε για το Μεσότυχο. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Και τι αποφασίσατε? Αχ, δυστυχώς δεν μ' αφήνει αυτή η μέγερα η γυναίκα μου. Μπα, και γι' αυτό με κουβαλήσατε εδώ. Και για κάτι άλλο. Ποιο? Καθίστε παρακαλώ. Λοιπόν, σας ακούω. Θα έχεις ακούσει για τον Βορονόφ? Ναι, έχω ακούσει. Λοιπόν, εσύ είσαι για μένα ο Βορονόφης. Μπα. Από την πρώτη στιγμή που σε είδα, ένιωσε το αίμα μου να βράζει. Γουρουγουρουγουρουγουρουγουρου να κάνει. Αισθάνθηκα πυρετό. Στην αρχή νόμιζα πως είμαι κρυολοημένος. Μα ύστερα πρόσεξα καλύτερα και είδα πως είμαι τρελά ερωτευμένος. Νέλη μου, κοκόνα μου, είμαι ερωτευμένος ως τα μπούνια. Αλήθεια, κύριο Νούφριε, μ' αγαπάτε? Μ' όλα τα τζιέρια μου. Και τι θα μπορούσατε να κάνετε για μένα? Να σφάξω και τη γλυκερία τη γυναίκα μου, αν δεν προλάβει να με σφάξει εκείνη.